Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε ακούσει σχετικά με τα αντιοξειδωτικά, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν όλοι καταλαβαίνετε τη σημασία τους. Γι' αυτό θα ήθελα να εξηγήσω τη σημασία τους. Ένα από τα αποτελέσματα της λειτουργίας του οργανισμού είναι να παράγονται κάποιες χημικές ουσίες που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου. Αυτές οι χημικές ουσίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες γιατί προσκολούνται και απενεργοποιούν σημαντικά μόρια του οργανισμού και ιδιαίτερα το γενετικό μας υλικό, το DNA. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ιστοί να γυρνούν γρηγορότερα και να κόβουν χρόνια από τη ζωή μας και αυτά που δεν τα κόβουν να τα κάνουν χειρότερα γεμάτα ασθένειε και βάσανα. Όταν η ηλικία μας είναι μικρή ο οργανισμός μας παράγει άφθονες αντιοξυδοτικές ουσίες και εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Όσο όμως μεγαλώνουμε και ειδικά μετά τα 40 η παραγωγή αυτών των ουσιών πέφτει κατακόρυφα. Αυτό είναι ένα από του πρώτου μηχανισμού γύρανση που ανακαλύψαμε πριν από 40 με 50 χρόνια. Πιθανό να είναι και ένα από του σημαντικότερου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμεί είναι να εξασφαλίσουμε αντιοξυδωτικέ ουσίε στη διατροφή μα που θα προσφερθούν στον οργανισμό μας για να εξουδετερώσει τη βλάβη που γίνεται στο γενετικό μας υλικό. Σήμερα θα παρουσιάσω μια σειρά από φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες που μπορείτε να λάβετε από τη διατροφή σα σας ή από συμπληρώματα διατροφής. 1. Κουρκουμάς και κουρκουμίνη. Τόσο ο κουρκουμάς όσο και η κουρκουμίνη, που είναι η πιο ενεργή ουσία του κουρκουμά έχουν πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Το πρόβλημα είναι ότι η κουρκουμίνη απορροφάται πολύ δύσκολα και γι' αυτό χρειάζεται συγχωρήγηση με πιπερίνη, την ενεργή ουσία που υπάρχει στο μαύρο πιπέρι για να απορροφηθεί. Το καλό είναι ότι στην αγορά υπάρχουν κάποιες μορφές κουρκουμά που είναι σε λιποσομιακή μορφή που απορροφούνται και αποχρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολλοί στο γιατρείο με ρωτούν να βάλω κουρκουμά στο φαγητό ή να πάρω συμπλήρωμα διατροφής. Για μένα δεν υπάρχει δίλημα χρησιμοποιώ πολύ κουρκουμά μαζί με πιπέρι στο φαγητό μου και παίρνω και συμπλήρωμα διατροφής με μια μορφή κουρκουμίνης που απορροφάται 400 φορές περισσότερο από την κανονική κουρκουμίνη. Γιατί να στερηθώ την ευεργετική δράση μιας από τις πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές αντιοξυδιωτικές τροφές που υπάρχουν. 2. Γαλλική επιγαλοκατεχίνη. Στην αγγλική βιβλιογραφία θα τη συναντήσετε με τον όρο EGCG και πρόκειται για μια πολύ διάσημη ουσία που την ανακαλύψαμε στο πράσινο τσάι. Η γαλλική επιγαλοκατεχίνη είναι μια ουσία με πολύ ισχυρή αντιοξυδοτική και αντιγυραντική δράση που μπορείτε να απολαύσετε αν καταναλώνετε πράσινο τσάι. Αν δεν σας αρέσει το τσάι, τότε μπορείτε να τη βρείτε και σε συμπλήρωμα διατροφής. 3. Συνένζυμο Q10 Το συνένζυμο Q10 είναι μια ουσία που παράγει το σώμα μας σε ικανοποιητική ποσότητα όσο είμαστε νέοι, αλλά όσο περνούν τα χρόνια, η παραγωγή του μειώνεται σημαντικά. Το συνέσμο Q10 βελτιώνει την υγεία των αγκίων της καρδιάς, ενώ φαίνεται ότι εμποδίζει τη συσσόρευση της οξυδωμένης κακής χολιστερίνης στα αγκία. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι τα φάρμακα για τη χολιστερίνη μειώνουν την παραγωγή του συνενζήμου Q10, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο αν αυτό σχετίζεται με τις παρενέργειες των στατινών. Από τις τροφές που είναι πλούσιες σε συνέσμο Q10 είναι το ελαιόλαδο και το κρέας, ενώ αξιόλογες ποσότητες θα βρείτε και σε μερικά λαχανικά και ξύρους καρπούς. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα να το πάρετε και σε μορφή συμπληρώματος διατροφής, αν και για να πετύχετε τις δοσολογίες που συστήνουν μελέτες, θα πρέπει να πληρώσετε αρκετά χρήματα. 4. Κροκίνη Η κροκίνη είναι η κίτρινη χρωστική ουσία που βρίσκεται στον κρόκο. Ένα μπαχαρικό που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην ειδική κουζίνα αλλά και στην κουζίνα τη Μεσογείου κάποιε φορέ. Η κροκίνη είναι μια πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία και γι' αυτό καλό είναι να βρείτε τρόπου να χρησιμοποιήσετε τον κρόκο ω μπαχαρικό στην κουζίνα σα. Αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μπορείτε να πάρετε συμπληρώματα διατροφή με κροκίνη. 5. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C είναι από τι πιο ισχυρέ αντιοξειδωτικές ουσίε που υπάρχουν στη Δύση και ευτυχώ είναι τόσο άφθονη που υπάρχει σε όλα τα φρέσκα και αμαγείρευτα φρούτα και λαχανικά. Αν κάποιο ακολουθεί μια διατροφή πλούσια σε ομά φρούτα και λαχανικά, που θα έπρεπε, τότε δεν έχει κανένα λόγο να καταναλώσει βιταμίνη Σ σε συμπλήρωμα διατροφή. Αν όμω για κάποιο λόγο δεν καταναλώνετε καθημερινά φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τότε θα μπορούσατε να σκεφτείτε την πιθανότητα να πάρετε βιταμίνη Σ σε συμπλήρωμα διατροφή. Βιταμίνη ε. Η βιταμίνη ε είναι άλλη μια εξαιρετικά ισχυρή αντιοξυδοτική βιταμίνη που θα βρείτε σε κολοσιές ποσότητες στα φρούτα και τα λαχανικά, ακόμα και αν είναι μαγειρεμένα. Γι' αυτό αν καταναλώνετε μια διατροφή που είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, όπως έπρεπε να κάνετε, τότε δεν έχετε ανάγκη να την πάρετε σε συμπλήρωμα διατροφή. Αν πάλι για οποιοδήποτε λόγο δεν καταναλώνετε πολλά φρούτα και λαχανικά, τότε μπορείτε να την πάρετε ως συμπλήρωμα διατροφή. Από την άλλη, πόσα συμπληρώματα διατροφή θα πάρετε για να μην φάτε φρούτα και λαχανικά. Θεανίνη. Η θεανίνη είναι μια πολύ ισχυρή αντιοξυδωτική και αντιγυραντική ουσία που υπάρχει στο πράσινο τσάι. Η θεανίνη είναι επίση γνωστή γιατί γνωρίζουμε ότι αυξάνει τα επίπεδα συγκέντρωση. Μπορείτε να λάβετε θεανίνη ω αφέψιμα στο πράσινο τσάι, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να την πάρετε ω συμπλήρωμα διατροφή. Ροδιόλα. Υπάρχει μια ομάδα φυτών που είναι διάσημη για τι ιδιότητε που έχει στην αντιμετώπιση του άγχους. Η ροδιόλα είναι ένα από αυτά τα φυτά που εκτό από αυτό έχει και ισχυρή αντιοξυδωτική δράση. Συνήθω δεν χορηγείται σε μορφή αφεψίματος, αλλά μόνο σε μορφή συμπληρώματο διατροφή. Ρεσβερατρόλη. Άλλη μια ουσία με πολύ ισχυρή αντιοξυδωτική και αντιγυρατική δράση που έχει μελετηθεί εκτεταμένα. Είναι μια πολυφενόλη που βρίσκεται στα σταφύλια, τα μούρα, τα φιστίκια και το κόκκινο κρασί και σε πειράματα που έχουν γίνει σε πειραματόσο έχουν φανεί ότι αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωση. Δυστυχώ, οι αντίστοιχε μελέτε σε ανθρώπου δεν έχουν γίνει ακόμα. Η ρεσβερατρόλη που υπάρχει στη φύση βρίσκεται σε πολύ μικρέ ποσότητε. Και αν κάποιο θέλει να προσεγγίσει τι ποσότητε που χρησιμοποιούνται στι μελέτε, θα πρέπει να τη λάβει ω συμπλήρωμα διατροφή. Μην περιμένετε δηλαδή να καταφέρετε πολλά πίνοντας κόκκινο Σουλφοραφάνη. Η σουλφοραφάνη είναι μια από τις πιο ισχυρές αντιοξυδιωτικές ουσίες που υπάρχει σε αυθονία στη φύση. Θα την βρείτε σε μεγάλες ποσότητες στα φυτά της οικογένειας των σταυρανθών, όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο και άλλα. Τη σουλφοραφάνη μπορείτε επίσης να τη λάβετε και σε μορφή συμπληρώματος διατροφής, αλλά είναι κρίμα να το κάνετε αυτό γιατί μπορείτε απλά να μαγειρέψετε ένα από τα υπέροχα λαχανικά που είπα νωρίτερα. Δυστυχώ η σουλφοραφάνη που βρίσκεται μέσα στο μπρόκολο καταστρέφεται αν αυτό δεν προετοιμαστεί σωστά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, το οποίο εξηγεί με ποιον τρόπο πρέπει να προετοιμάσετε και να μαγειρέψετε τον μπρόκολο έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε την περιεχτικότητα σε σουλφοραφάνη. Σα προειδοποιώ ότι αν το κάνετε λάθο, η σουλφοραφάνη θα είναι σχεδόν μηδέν αν τρώτε μπρόκολο, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στα δεξιά μου. Ευχαριστώ πολύ.